Πώς την είδες? Πώς την είδαμε? Η αλήθεια ότι μπήκαμε πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ δυνατοί και χάσαμε τουλάχιστον στον πρώτο δεύτερο για 4-5 κλασικές ευκαιρίες. Πραγματικά δεν γίνεται και θα μας τιμωρήσει η μπάλα, έτσι όπως έγινε τον προηγούμενο Σάββατο. Μέχρι το 43 δεν φτάσει στην περιοχή μας και με μία φάση ισοφάρισαν κιόλας. Η αλήθεια είναι ότι δεν δώσαμε δικαιώματα στο καθόλου στη αρχή του παιχνιδιού. Μπήκαμε καλά, προηγηθήκαμε κιόλας. Θεωρώ ότι είχαμε μια γεμάτη εμφάνιση, αλλά μέχρι ένα σημείο μετά αδρανήσαμε. Υπάρχει και μια φάση εκεί που ζητάει και πέναλτι η ομάδα του Θρυλωρίου. Απλά ο κανονισμός της αφήσε. Όταν παίξω την μπάλα και στο χέρι μου να βγει μετά, δεν έμενα. Έτσι, να διαβάζουμε τους κανονισμούς και όχι να διαμαρτυρόμαστε για ό,τι να είναι. Στο δεύτερο ημίχρονο μιλήσαμε με τα παιδιά, δεν αλλάξαμε κάτι γιατί θεωρώ ότι παίζαμε καλύτερα, μπορούσαμε καλύτερα, είχαμε πιο γεμάτη εμφάνιση. Και φάνηκε κιόλας από τα πρώτα 5 λεπτά τελείωσε το παιχνίδι. Αλλά δεν μ' αρέσει η ομάδα μου, δεν παίζει αυτό που θέλω εγώ, ας πούμε. Παίζουμε πολύ με το ένστικτο και όχι με αυτά που δουλεύουμε στην προπόνηση. Εκτός από το 4ο γκολ που ήταν καρμπόνη η προπόνησή μας. Εντάξει, είμαστε νέοι σαν ομάδα, καινούργια ομάδα και θέλουμε πολλή δουλειά ακόμα. Απ' την άλλη, να δώσω τα συγχαρητήρια στον Πόντιο Θηλωρίου, μια ομάδα που με πολλούς και πολλά παιδιά από εδώ. Μια δυνατή ομάδα, καλή ομάδα, πραγματικά ανταγωνιστική μέσα στο παιχνίδι. Και πιστεύω ότι το πρωτάθλημα φέτος θα έχει πολύ δρόμο. Ήταν ένας αγώνας εντελώς διαφορετικός στο πρώτο ημίχρονο και εντελώς διαφορετικός στο δεύτερο. Στο πρώτο ημίχρονο αντιμετωπίσαμε στα ίσια, χάσαμε και δύο ευκαιρίες να προηγηθούμε. Δόθηκε ένα πέναλτι, το οποίο μπορεί να είναι να μην είναι, δεν ξέρουμε, θα το δούμε στο βίντεο. Και δώσαμε ουσιαστικά την πρωτοπορία στο σκορ στην ομάδα του Σιδηροχωρίου. Στο ημίχρονο είπαμε κάποια πράγματα. Μπήκαμε μέσα για να γυρίσουμε το αποτέλεσμα, γιατί όπως είδατε παίξαμε επιθετικά, γι' αυτό ήρθαμε. Δεν είμαστε ομάδα που κλείνεται πίσω. Με τραγικά αμυντικά λάθη της αμυντικής διάταξης, επήλθε το 3 γκολ. Οπότε μετά το μάτς έχει τελειώσει για μας. Χρησιμοποιήσαμε όλους τους μικρούς που έχουμε στο δυναμικό μας. Νομίζω ότι αυτή είναι το μέλλον του ποδοσφαίρου και για την ομάδα μας, αλλά και για το ποδόσφαιρο της Ροδόπης. Έμεινα πάρα πολύ ευχαριστημένος από τη νέα γενιά που σε λίγο θα είναι βασική στην ομάδα. Εμείς χάσαμε ένα μάτς. Ο στόχος μας είναι να μπούμε στην εξάδα στο κανονικό πρωτάθλημα και να δούμε μετά στα play-off τι θα κάνουμε. Συνεχίζουμε, αλλά πιστεύω ότι οι διαιτές πρέπει να μας σέβονται λίγο παραπάνω και να παίρνουμε στο γήπεδο αυτά που αξίζουμε και όχι αυτά που θέλουν οι διαιτές.